Η προοπτική για νέες χρηματοδοτήσεις μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη παρουσιάστηκε σήμερα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποίησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, φέρνοντας στο τραπέζι το δεδομένο των 5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ για όλη τη χώρα μέχρι το 2023 για έργα μεταφορών και ανάπτυξης, από τα οποία 350 εκατομμύρια θα φτάσουν στην Κρήτη. Το συνολικό ποσό που θα απολογιστεί σήμερα είναι ενταγμένα έργα της τάξης των 250 εκατομμυρίων ήδη και μία πρόβλεψη για ένταξη έργων περίπου επιπλέον 100 εκατομμυρίων. Δηλαδή τα έργα για τα οποία θα συζητήσουμε είναι της τάξης των 350 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Για την περιφέρεια της Κρήτης. Θα υπάρξει και συνοπτική αναφορά για το σύνολο του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου το ευρύ κοινό να κατανοήσει τη σημαντικότητα του προγράμματος και το πώς αυτό αξιοποιείται. Το πρόγραμμα αυτό συνολικά έχει 5,5 δις. Μέχρι στιγμής τα έργα που έχουν ενταχθεί φτάνουν τα 250 εκατομμύρια σε επίπεδο περιφέρειας και όπως τόνισε η αρμόδια υπεύθυνη του προγράμματος, 100 εκατομμύρια επιπλέον δύναται να καλύψουν και νέα έργα με μια προοπτική ολοκλήρωσης μέσα στην επόμενη τετραετία. Ο στόχος είναι πρώτον η απορρόφηση που η απορρόφηση θα γίνει μέχρι το 2023 και τα έργα τα οποία προετοιμάζονται για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Σημαντικά έργα όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο, που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια. Έργα βιολογικών επίσης σημαντικά, όπως επίσης της οδικής ασφάλειας που είναι για τον βόρειο οδικό άξονα και κάποιους άλλους άξονες που χρηματοδοτούνται από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου. Μιλάμε για έργα του τομέα μεταφορών και του τομέα περιβάλλοντος, κυρίως οδικά, έχετε το ΒΟΑΚ εδώ, οδικής ασφάλειας, κάποια πρόβλεψη που υπάρχει για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών έργων στο αεροδρόμιο Καστελίου, έργα διαχείρισης λιμάτων, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα ίδρευσης, έργα διαχείρισης της φύσης. Κυρίως σε αυτά θα αναφερθούμε. Όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, τα έργα που αναμένεται να τρέξουν είναι σημαντικά και θα λειτουργήσουν καθοριστικά προς όφελος της ανάπτυξης του νησιού, για τα οποία ουσιαστική σημασία παράμετρος είναι να υπάρχουν μελέτες που θα μπορέσουν, εφόσον προχωρήσουν, να μπουν ακόμη και μέσα σε στενά χρονοδιαγράμματα. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θέλουμε να είναι πανέτοιμες οι μελέτες, να μπορούν να εντάσσονται, να μπορούμε να απορροφούμε και να διεκδικούμε και άλλους πόρους.